Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτής της χρονιάς. Ο τροχός της τύχης εδώ και 5 σεζόν, εδώ και 5 χρόνια. Τρομερό είναι, το ξέρω και το νιώθω κι εγώ τώρα που μπαίνουμε στο 19. Είναι ένα τρομερό συνέστημα να σας λέμε για ακόμη μία φορά. Άντε, θα τα πούμε και του χρόνου και να εννοούμε σε 2-3 μέρες από τώρα. Πάντως, ρε παιδιά, με κάνετε ρε ζήλια εδώ, συγγνώμη. Τι είναι αυτά τα χάλια, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τι είναι αυτά. Ρε Χάρη, τι είναι αυτά. Αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι είναι, αγαπημένοι φίλοι. Χάρη, εδώ να τα πάρεις αυτά, σας παρακαλώ. Ο φίλος μου, ο Χάρης, ένα χειροκρότημα εδώ. Ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα να στράφτουν. Χάρη. Όχι, Χάρη μου. Δεν είναι δικαιολογία ότι χθες δώσαμε άλλο ένα αυτοκίνητο. Και έχουν μείνει εδώ τα στολίδια. Δηλαδή, χθες είχαμε μεγάλο γλέντι σε περίπτωση που δεν μας πετύχατε γιατί διακοπάρετε κάπου. Χθες είχαμε μεγάλο γλέντι. Λίγο πολύ έχουν μείνει εδώ τα στράφη, πετάξαμε και είναι χαμός, ανοίξαμε σαμπάνιες, σπάγαμε ποτήρια. Έτσι είναι όταν κερδίζεις ένα αυτοκίνητο. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω περισσότερα. Θα έρθει ο Σιφίνα να της τα πω γιατί δεν τα έχει ζήσει. Θα της τα πω τώρα. Σιφίνα Τζουγκανάκη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Για έλα από κοντά να μου τα πεις. Δεν έρχομαι κοντά. Έλα από κοντά, σου έχω και ένα δώρο. Εσύ, παιδί μου, πως είσαι κολλάς και καλό γερόντα. Τι μου λες τώρα, κοίτα εδώ. Σου έχω και ένα δώρο, καλέ, έλα δώρο. Δώρο, δώρο, έρχομαι τρέχοντας. Παιδε, τι, δώρο, για δώρο, εγώ είμαι ό,τι πρέπει. Τι έχεις τώρα. Σου έχω ένα λουλούδι. Άμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις και εσύ κήπο. Έχω και εγώ κήπο. Κριτικιά, είσαι έτοιμη. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα και θα πας πάλι στη μανούλα σου, στην Κρήτη. Επιτέλους. Η Κρήτη να ανοίξει αγκάλες την αποδεχτή ο Σιφίνας Τζουγκανάκη, που είναι ένα μικρό κορίτσι, να το πω σωστά, ένα μικιό. Ένα κοπέλι. Μικρό κοπέλι, ένα μικρό κορίτσι το οποίο θα πάει κάτω στην Κρήτη. Θα έρθεις. Και θα πει: έχω γνωρίσει πολλούς παίκτες που κέρδισαν αυτοκίνητο. Αλλά αναγκαστικά, επειδή είσαι από φέτος στο καράβι μας, δεν έχεις γνωρίσει και τους άλλους παίκτες γιατί ήσουν ένα μικρό παιδί. Πήγαινε σχολείο, πήγαινε γυμνάσιο Λύκειο. Σήμερα, επειδή χθες δώσαμε αυτοκίνητο συντοματικά, σήμερα κλείνουμε τη φετινή χρονιά και τα μισά αυτή τη σεζόν έχοντας φέρει τρεις απίστευτους παίκτες. Πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε, γιατί στην προηγούμενη σεζόν έφυγαν από εδώ με το αυτοκίνητο! Κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά στην ιστορία του τροχού της τύχης, μαζί μας σήμερα τρεις τεράστιοι πελώριοι νικητές του παρελθόντος! Πεφταράδες μου! Πεφταράδες μου! Πεφταράδες μου! Δημήτρης, Κριστίνα και Αντώνης, χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω να συστηθούμε για τον κόσμο ξανά. Τρεις παίχτες που τα πήραν όλα και έφυγαν ένα απόγευμα ξαφνικά εδώ. Και γι' αυτό και είναι και οι πιο άνετοι παίχτες που θα έχετε συναντήσει ποτέ. Διότι όλοι έρχονται εδώ, έτσι ένα ψηλό άγχος το έχουν, βλέπουν την Σιφίνα, βλέπουν εμένα κτλ. Φώτα, κάμερες. Εδώ μιλάμε για εμπειρία. Με αυτοκίνητο ήρθανε. Το κερδισμένο, έτσι. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και τους τρεις. Και εμείς. Έχουμε να πούμε εμείς τώρα εδώ ιστορίες. Τρομερές και με τους τρεις παίχτες, αλλά νομίζω και για εσάς είναι συγκινητικό που είστε σε ένα σημείο που αγαπήσατε. Σίγουρα. Όχι επειδή κερδίσατε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως είχατε περάσει όμορφα. Απλώς το ότι πήρατε 5-10.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο ήταν λίγο καλύτερο, έτσι δεν είναι? Λίγο. Όσο να είναι, Αντώνη μου. Λοιπόν, να σας θυμίσω τα παλιά. Ναι. Γιατί έχουν περάσει και 2-3 χρόνια που είχατε έρθει εδώ στον τροχό της τύχης. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Ναι. Θυμόσαστε τον μπάζερ. Για ξαναβάλετε το χέρι εκεί, γιατί παίζουμε λεξομαχία. Άντε, άντε, τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε τις κανόνες να σας λέω. Τα ξέρετε, τώρα είστε ξουράφια εσείς. Πάμε. Η κατηγορία είναι ο Μόριζα. Πάμε. Αντώνης. Διαμονή, παραμονή. Διαμονή, παραμονή. Ναι, 100 ευρώ για τον Αντώνη. Τι να πω, παιδιά, θα τα λέω στην Ιωσήφινα, επειδή είναι μικρούλα και δεν τα έχει προλάβει αυτά. Όχι, δεν είμαστε μεγάλοι εμείς. Ναι. Εσύ γκριζάρισες από τον που κέρδισε αυτό το κινητό. Τι συνέβη? Ο Αντώνης είναι ένας υπέροχος παίχτης, ο οποίος εδώ από τη χερό ήταν και πολύ ικανός. Και ένα απόγευμα του 2016, θυμίσαμε εδώ, θα χάνω σιγά σιγά. 16. Του 2016, στην τρίτη σεζόν του τροχού της τύχης, ήρθε και τα σάρωσε όλα, φεύγοντας, κορνάροντας με αυτοκίνητο. Λύνοντας ένα γρίφο, είναι, είσαι ένας από τους παίχτες που θυμάμαι και το γρίφο του τελικού και τον λέω στις συνεντεύξεις μου πάντα. Έχεις λύσει τον γρίφο στο τελικό δίδυμα φεγγάρια, σωστά? Σωστά, σωστά. Και μάλιστα έχοντας βρει πολύ λίγα γράμματα.
Λέω, μεγάλε, είσαι πάρα πολύ καλός. Και μου λέει, μα είναι αγαπημένο τραγούδι. Και λέω, το δίδυμα φεγγάρια αγαπημένο τραγούδι. Και μου λέει, έχω δύο δίδυμα φεγγάρια στο σπίτι μου, δύο κόρες, δύο... Απίστευτο. Ήρθε ωραία που τα φέρνεις καμιά φορά. Καταρχήν, πού είναι τα λουλούδια στα φεγγάρια σου, πού είναι? Μείναν στο σπίτι με τη μαμά. Πόσο χρόνο είναι τώρα τα φεγγάρια? 7. Και δεν ήρθαν εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι. Δεν σε παρακαλάγα, δεν κλαίγανε από πίσω. Κλαίγανε. Δεν κάνανε μπαμπούλι, πάρε μας και εμάς. Δεν το κάνανε αυτό. Το κάνανε. Αν έχεις τα μούτρα σαν πατέρας, κοίτα τα κορίτσια στα μάτια 7 χρονών και πες τώρα γιατί δεν τους έφερες εδώ που το θέλανε. Θα σας φέρω στο επόμενο. Θα παίξεις ξανά, θα κερδίσεις και σήμερα το αυτοκίνητο. Αντώνης, αντιπροσωπεία. Καλώς ήρθατε. Να σε καλά. Το κορίτσι μας, παιδιά, ένα χειροκρότημα, Χριστίνα. Άλλη μία μανούλα. Μανούλα. Και εσύ, μανούλα. Και εγώ. Πού είναι καλά το μωρό? Το μωρό σπίτι. Γιατί σπίτι? 16 μηνών, η μεγάλη εδώ. Η μεγάλη ήρθε. Ναι. Παιδιά, σιγά-σιγά ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε. Μία υπέροχη βραδιά ζήσαμε και με τη Χριστίνα. Το 2017, στην τέταρτη σεζόν, έφυγε από εδώ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχες δίπλωμα. Είχα. Είχες δίπλωμα. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε η παίχτριά μας να σπρώξει το αυτοκίνητο, γιατί δεν είχαμε βενζίνη εκείνη τη μέρα. Αλλά δεν την ενόχλησα, αστειεύομαι. Δεν την ενόχλησα καθόλου. Διότι μια τετραμελής οικογένεια έχει βολευτεί στο νέο αυτοκίνητο της μαμάς. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Σε ακολούθησε η τύχη την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Εκτός από ότι κέρδισες το αυτοκίνητο στον τροχό της τύχης. Σε πολλά πράγματα. Σε δουλειά, σε πολλά πράγματα. Είδες λοιπόν, φέρνουμε γουρί. Πολύ. Γι' αυτό ξανάρθες φέτος. Ναι, να φύγω και με αυτόν. Κι άλλο αμάξι. Να πηγαίνω στην Τίνο με δύο. Συγγνώμη, ας μας βασίσεις στην Τίνο θα πας. Κάνε ένα τάμα εκεί, σαν μας ήρθες για το αυτοκίνητο. Εννοείται. Κάνε ένα τάμα με τον μπόι μου, δεν θα χρειαστεί πολύ. Πόσο είμαι εγώ, 1,77. Εντάξει. Κάτι θα κάνω για σένα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι πάλι εδώ. Όσο για αυτό το όμορφο παιδό, Δημήτρης, εφταρά μου. Έχεις και κοινό τώρα. Έχουμε. Ο Δημήτρης εδώ έχει τρελό κοινό. Θέλω να ξέρετε, την πρώτη φορά που έπαιξε, είχε έρθει εδώ με κανένα δυο άτομα. Με ποιους είχες έρθει μαζί? Με την... Τότε που κέρδισε το αυτοκίνητο, πότε, το 16. Το 16. Το 2016 κέρδισε ένα αυτοκίνητο. Και είχες έρθει με τη μητέρα σου, νομίζω. Και την αδερφή. Και την αδερφή σου. Ενώ τώρα που πήρε το αυτοκίνητο, φίρμα ο κύριος, έχει έρθει εδώ ένα πούλμαν μαζί του. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβρίσκω. Από το αυτοκίνητο και μετά άλλαξαν και άλλα πράγματα στη ζωή σου. Έχουμε να σε δούμε 2,5 χρόνια δηλαδή. Όχι. Όχι. Όχι, όλα ίδια. Μόνο το αυτοκίνητο, το πιο καινούργιο πράγμα που έχεις. Ναι. Είπε να ξαναπεράσει από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαμε φιλοξενήσει και τους πρώτους των πρώτων στις σχολές των πανεπιστημίων. Σήμερα έχουμε τους πρώτους των πρώτων, αυτούς που μάζεψαν τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά και το αυτοκίνητο σε εκπομπές μας, για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης 5 σεζόν στον τροχό της τύχης. Πάμε για παιχνίδι! Πρώτος γύρος αμέσως τώρα. Πρώτη κατηγορία για σένα, Αντώνη. Η κατηγορία είναι γλυκό. Γλυκό. Πάμε, Αντώνη μου, καλή τύχη ξανά. Αυτά είναι. Το σίγμα. Σίγμα. 30 ευρώ. Πάμε τώρα για τα καλύτερα. Για 50 θα πω το ταφ. Εμπειρία του ανθρώπου. Για 50 θα πω το ταφ. Γουστάρω πάρα πολύ σήμερα. Για πρώτη φορά έχω να κάνω με παίχτες που δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου άγχος. Ό,τι ζόρι φάγατε, το φάγατε πριν από χρόνια. Τώρα, έλα παίξε μπάλα. Είσαι ο δεύτερος πιο παλιός εδώ μετά τον Πολυχρονίδη. Πάμε. Τωρό. Όταν είχε έρθει η ρολόι σέκτρο δεν κέρδισε και δεν είχαμε. Ναι. Γιατί δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Φίλε, κοιτά τώρα. Θα πω για το ρολόι το κάπα. Το κάπα γιατί δεν έχει ρολόι σέκτρο. Δεν είχε, τώρα έχει. Πάρ' το. Έλα. Το πι. Αντώνη μου, θέλω να αγοράσεις.
Πώς νιώθεις? Θα αγοράσω. Με το γλυκό που έχουμε στον πίνακα. Θα αγοράσω, δεν έχω βρει το δεύτερο. Το Α. Το Α. Υπάρχουν συνολικά τρία Α, αλλά μόνο ένα στη δεύτερη λέξη του γλυκού μας. Να υπενθυμίσω. 3,80 μαζί με το ρολογάκι. Θα γυρίσω. Πάμε. Το Δέλτα. Ιωσήφιν, έχεις καταλάβει τη διαφορά level των παιχτών των ξεχωρίσεων, έτσι. Δεν χάνουν τίποτα. Τακ, 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 τακ. Τα καθαρίζουν όλα. Μιλάμε, μπορεί να κάνουν και σχολή προπονητών παιχτών τροχού της τύχης. Αλλά σου λείπει τέτοια λέξη και πάλι. Μου λείπει, ναι. Θα αγοράσω το Ιώτα. Ιώτα. Έχει δύο Ιώτα και νομίζω ότι εκεί που τα βρήκες είναι και αρκετά βοηθητικά. Για μένα τουλάχιστον που τώρα μόλις βρήκα τη δεύτερη λέξη. Θα αγοράσω άλλο ένα. Το όμικρο. Λυπάμαι. Είχε όμικρον εκεί ακριβώς που ήξερες ότι υπάρχει. Το ποσό σου είναι, Ιωσήφινα, πόσο έχουμε? 230 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα, διότι έχεις 180 ευρώ ένα ρολόι. Θα... Γυρίσεις αναγκαστικά. Θα γυρίσω. Το λέω επειδή πρωτοφτάθηκε λίγο και λέω το βρήκε. Αλλά δεν το βρήκε. Ο επαγγελματίας έφερε 50. Το Λάμδα. Ο επαγγελματίας εδώ έχασε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, ξέρεις μήπως το γλυκό? Νομίζω ναι, αλλά... Για 100 ευρώ θα το έλεγες? Αρχή να γυρίσουμε. Τώρα οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτοκίνητο εδώ πέρα, σε να μην κολλήσουν να γυρίσουν μια φορά τον τροχό. Έλα, γόρι μου, παίξε μπάλα μόνος σου. Εδώ γυρίσανε και βρήκαν τα κλειδιά, τι μου λες τώρα. Με το χαμόγελο στα χείλη, υποδέχεται το χάνεις τη σειρά σου. Για να έρθει η Χριστίνα. Α, θα γυρίσεις, όντως. Ναι. Βέβαια, δεν κρατιούνται ακόμα. Δεν κρατιούνται. Για λίγο, λέω. Σαν να μην έγινε τίποτα, δηλαδή, Αντώνη μου. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Η απάντηση σου δουλέψα. Τώρα θα το πω. Βέβαια. Γιατί σου λέει, κάτσε να χάσω, να βρω λίγο τον χρόνο μου, να σκεφτώ με τον εαυτό μου, να αποφασίσω και να πάρω 230 ευρώ. Καριδόπιτα, ναι. Καρπενησιώτικη. Μπράβο. Αυτά είναι τα 230 ευρώ που ο Αντώνης θα προσθέσει στα 100 της λεξομαχίας, έχοντας λύσει και τους δύο γρίφους που έχουμε βάλει μέχρι τώρα. Θα λύσει και τον επόμενο. Δημήτρη, Χριστίνα και Αντώνη, είναι ο δεύτερος γύρος. Ο Δημήτρης παίζει πρώτος και η κατηγορία έρχεται τώρα. Η κατηγορία είναι στα μπουζούκια. Η κατηγορία είναι στα μπουζούκια. Διριντάχτα, 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 διριντά. Θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά δεν είναι. Τι είναι, Δημήτρη, ψάξτε το τώρα μόνος σου. Πάμε. Το νι. Πάρε δύο δεκάρια να πληρώσεις παρκαδόρο, να μην το γρατζουνίσουν κιόλας, γιατί το κέρδισες στον τροχό της τύχης. Μην το γρατζουνάνε κιόλας στα πάρκινγκ. Έλα. Έλα, Δημήτρη μου. Το πι. Δεν θα κλείσει τραπέζι, ούτε απ' έξω. Χριστίνα μου. Το σίγμα. 100 ευρώ για σένα. Τώρα δυστυχώς χάνεις τη σειρά σου. Ο διευθυντής της σχολής νικητών τροχού της τύχης, Αντώνης, παίζει τώρα. Θα πω το ταφ. Θα έλεγα ότι έχετε μία, να το πω έτσι, ροπή προς τα 50-άρικα και θα νομίζει κανείς ότι μόνο 50-άρικα έχουμε σήμερα. Ότι δεν έχει, υπάρχουν όλα τα ποσά κανονικά. Να το αποδείξουμε, παρακαλώ. Για τον Αντώνη, μόνο 50-άρικα. Όχι, αλήθεια, έχουμε κι άλλα. Το ρο. Δημήτρη, μπορεί να φέρεις άλλο 50-άρικο. Έλα, φίλε. Μην χαλάσουμε τη σειρά. Το μη. Δεύτερη ευκαιρία, άμεσα. Δεύτερη. Ναι, ο Δημήτρης έχει και μία άλλη τέτοια, του έρχονται και τα δεκάρικα, ναι. Το κάπα.
Τα οικονόμησες. Ήξερα ότι απλώς το κάνουμε με αυτά τα λεφτά που έχει βγάλει. 30 ευρώ έχει. Θα γυρίσουμε. Το ίδιο έργο. Το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Χριστίνα, έχω να σε βλέπω με το χαμογελό σου. Έλα. Το γάμα. Δεν υπάρχει, Αντουάν. Τι είναι, παιδιά, ζόρικος γύρος, ε. Άντε, βρε, Αντώνη, με επιτέλους. Έφερες 4 πενηντάρικα μαζεμένα. Ωραία. Το λάμδα. Μπράβο σου. 300 ευρώ στο χέρι. Θα αγοράσω το αλφα. Αυτό που ήξερα. Καλά, αυτό το ξέραμε όλοι. Μόλις πέταξε έσω 100 ευρώ. Θα γυρίσω, θα γυρίσω. Προφανώς, έλα. Μην ξεχνιόμαστε, πενιντάρικο, ε. Θα πω το χ. Να το πεις. Χ. Κάτι ξέρεις εσύ. 2.50. Θα γυρίσω. Να γυρίσεις, πρόεδρε. Αλλάξαμε. Θα πω το ξύ. Το ξύ υπήρχε, παιδιά, 2 φορές. Και τώρα πια τα μπουζούκια έχουν νόημα. Για σένα, Αντώνη, έχουν 310 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση θα έλεγα, εντάξει, δεν είναι μεγάλο ποσό και το ξέρεις. Αλλά είσαι ήδη πρώτος. Έχεις λύσει όλους τους γρίφους και θα μεγαλώσεις απλά τη διαφορά σου από τη Χριστίνα και τον Δημήτρη. Αν θέλεις 310. Εάν δεν θέλεις. Όχι, θα το λύσω. Το λύνουμε εδώ. Λογικό ακούγεται, παιδιά. Διότι θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Πρώτη λέξη. Ξενύχτη. Τρίτη λέξη. Τη δεύτερη δεν βρίσκω. Σουξέ. Και πες τη δεύτερη, έτσι, πες τη μενταλκά όμως. Νταλκάς. Τρεις λέξεις, 310 ευρώ. Μπράβο. Έτσι, δεν υπήρχε κι άλλο σύμφωνο να μαντέψουμε. Ναι, ναι, ναι. Πήρες τα 3-10 που μπορούσες να πάρεις. Το λέω γιατί εγώ νόμιζα ότι υπάρχει άλλο ένα, αλλά τελικά δεν υπήρχε άλλο. Σύμφωνο, 3-10. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να σου φέρει και αυτός ο γύρος. Σύνολο. Αντώνη, πλησιάζεις σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά όμως, το χιλιάρικο. Έχεις μόνο 6,40, λέω μόνο γιατί. Η Χριστίνα και η Δημήτρης που είναι εμπειροί ξέρουν ότι αρχεί ο τρίτος γύρος για να σε περάσουν. Πάμε να παίξουμε τρίτο γύρο, η κατηγορία για τη Χριστίνα. Η κατηγορία είναι ντοπιολαλιά. Έλα, Χριστίνα μου, ψάχνουμε να βρούμε λέξη από την επαρχία και λέξη ίδια η σημασία της, αλλά τη χρησιμοποιούμε στα αστικά κέντρα. Έλα. Το σίγμα. Σήκωσε το παρατέρ. Μπράβο. Το κάπα. Τώρα. Τώρα 3 γράμματα με δεκάρικο. Ας είναι. Δεν πειράζει. Ας είναι, φυσικά και δεν πειράζει. Έλα, πήγα. Ναι. Το μη. Και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει φόρος παίκτη τρόφου. Σημαίνει ότι δουλεύεις ένα μόλις γράμμα και μετά εισπράττεις το 50% από όποιον αντίπαλο θέλεις. Ποιο γράμμα είναι αυτό? Το πι. Σήκωσε λοιπόν τον φόρο, δώστα στα χέρια μου και πάρε μία απόφαση πάρα πολύ δύσκολη. Από τον Αντώνη αναγκαστικά. Βέβαια, αφού δεν έχει λεφτά ο φίλος μου Δημήτρης, ο Αντώνης ωστόσο έχει 640, αν δεν κάνω λάθος, άρα παίρνεις τα μισά χρήματα. Όχι τώρα όμως. Τα μισά χρήματα του Αντώνη θα έρθουν στα χέρια σου εάν λύσεις το γρίφο. Διαφορετικά... Ξαναεπιστρέφονται στον Αντώνη. Επιστρέφονται στον Αντώνη. Κάτι που δεν συνέβαινε τότε, νομίζω, που έπαιζε. Όχι, ναι, γιατί είναι το 17 ένα. Δεν είσαι τόσο παλιό ο Αντώνης. Όχι, εγώ είμαι πιο νιου. Ο Αντώνης σε κόντεψε να προλάβει την Κρίστα. Παρατρίχα. Έλα, πάμε πάλι. Όχι. Δεν πρόλαβε να τα πάρει, ρε. Αυτό δεν είναι για μένα, για τον Αντώνη είναι. Δώστε το πιστεύω που πήρες.
Δεν είναι χρεοκοπή απλά. Έλα, κρατά τον παλαντέρ σου τουλάχιστον. Το ξέρω, το είδα. Κάτι έγινε. Αντώνη, τυχερό, επιστροφή φόρου φέτος. Άντε, ήρθε καλά το 19. Μπαίνει καλά για σένα, έλα. Σήμερα τελευταία εκπομπή του 2018. Αντώνη μου, πες μου. Το ρο. Ρο. Δεύτερη ευκαιρία για σένα και 40 ευρώ. Λοιπόν. Το Δέλτα. Έχουμε το γρίφο, γιατί το Δέλτα δεν ξέρω. Το θεωρώ περίεργο γράμμα για να το πεις έτσι, κουτουρού. Δεν ξέρω το πάνω. Μπορώ να αγοράσω? Όχι. Όχι. Λυπάμαι. Γιατί εγώ να πάρω φόρο να πω ναι, αλλά έχεις 80 ευρώ. Θα πω το νι. Δώσε μου τη δεύτερη ευκαιρία και επειδή έχω έρθει 100 φορές, έλα και εσύ από εδώ, Αντώνη. Α, στο φέρω. Ειλικρινά, δεν θα έρθει μία φορά εδώ στα μέρη μου. Έλα, ρε, Αντώνη. Έχω έρθει 10 φορές. Κάτσε εδώ. Πρέπει να γυρίσεις, αλλιώς μπορούσες και να κάτσεις εδώ να παρουσιάσεις. Έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία μετά από μένα να παρουσιάσετε εκπομπή. Σαράντα. Σαράντα το λάμδα. Ούτε. Δημήτρη, το έχεις βρει. Νομίζω ναι. Αν το πεις 100 ευρώ για σένα, αν δεν το πεις γύρισε να φέρεις 200 ή 300. Θα γυρίσω. Μπράβο. Το ταφ. Το ξέρει το γρίφο ο φίλος μου ο Δημήτρης και δεν του πήγε και άσχημα που γύρισε, γιατί εντάξει, το κατεστάρικο θα το έπαιρνε τόσο άλλος, αλλά κοίτα, για μετά. Θα χρειαστεί αυτό. Θα χρειαστεί. Βέβαια, λύσε μου το γρίφο τώρα. Κούτσικο, ναι. Μικρό παιδί. Κούτσικο και μικρό παιδί. Να, τόσο μικρά. Κούτσικο, κούτσικο. Με το κούτσικο παίρνεις 100 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία. Μπράβο, Δημήτρη μου. Συνολικά, λοιπόν, ο Αντώνης κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση. Με 640 ευρώ, τα πρώτα 100 ευρώ για τον Δημήτρη και μετά στις διαφημίσεις σίγουρα θα βγάλει και η Χριστίνα που ξέρει πώς βγαίνει. Τελευταία εκπομπή του 2018, τη φάγαμε και αυτή τη χρονιά. Τελείωσε και η μισή πέμπτη σεζόν. Και μετά το σημερινό θα σας αφήσουμε να απολαύσετε το τριήμερο που έρχεται βεβαίως, την πρωτοχρονιά, το νέο έτος. Θα σας πάνε όλα καλά και πρέπει να ξεκινάμε και να ολοκληρώνουμε με κάτι γούρικο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αποφασίσαμε να έχουμε στην παρέα μας τους πιο τυχερούς και ικανούς παίχτες που έχουν περάσει στα προηγούμενα επεισόδια του Ρογού της Τύχης. Τρεις νικητές του αυτοκινήτου, παρακαλώ, με τα μεγαλύτερα ποσά. Τον Δημήτρη, τη Χριστίνα και τον Αντώνη, τα αγόρια μας από το 2016 και η Χριστίνα από το 2017. Είχατε κερδίσει ένα μεγάλο ποσό και το αυτοκίνητο, το οποίο βεβαίως σας συνοδεύει ακόμη στις βόλτες σας. Εναι. Παιδιά, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή στους κανονισμούς. Λυπάμαι, οι παίχτες που έχουν κερδίσει ήδη αυτοκίνητο δεν μπορούν να κερδίσουν άλλο αυτοκίνητο. Ωστόσο, είστε να αγωνιστείτε, γιατί υπάρχει και για σας ένα δώρο. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι αμάξι, είναι λίγο πιο μικρό, είναι απόλυτα λογικό. Αλλά δεν γίνεται οι παίχτες που έχουν κερδίσει ήδη αυτοκίνητο να πάρουν κι άλλο. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κερδίζουν αυτό το μικρό δωράκι, διακριτικό. Τι έχει μέσα? Α, ένα κλειδί αυτοκίνητου. Γιατί εσάς σας φοβόμαστε. Εσείς με το αυτοκίνητο το έχετε γκρεμίσει κατά πάντα, αλλά το κλειδί δουλεύει ακόμα. Τα μομπιλάζερ δεν δουλεύουν, γιατί τόσο πολύ που το παίζω εγώ αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν χρειαστεί να το σπρώξετε για να φύγει, γιατί ούτε η μπαταρία δεν έχει πια. Είναι ολοκέντρο, παιδιά, διότι χτες δόθηκε εδώ στην εκπομπή μας το 10ο αυτοκίνητο αυτές τις 5 σεζόν. Και το δεύτερο τη σεζόν που διανύουμε. Αν μπορέσετε να κάνετε το back to back και να πάρετε δεύτερη σερή μέρα αμάξι, αλλά και δεύτερη φορά η ίδια αυτοκίνητο, μπαίνετε στο Πάνθεον του Παγκοσμίου Τροχού της Τύχης ανάμεσα στις 111 χώρες που έχουν φιλοξενήσει το παιχνίδι στην τηλεόρασή τους. Θα γίνει αυτό? Μπορεί και να γίνει. Επόμενος γύρος τώρα ή μάλλον λεξομαχία τώρα. Ξεχνιέμαι, αγαπητή μου Ισουφίνα, τι κατηγορία έχουμε? Η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Όπως εσείς και το αυτοκίνητο του Τροχού της Τύχης. Πάτε πακέτο. Φύγαμε.
Δημήτρη. Μάρκος και Τιτίκα. Όχι, μόνο η Χριστίνα και ο Αντώνης. Αντώνη. Μάριος και Τιτίκα. Μάριος και Τιτίκα. Οι πρωταγωνιστές των αθλίων. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μπορούσε να είναι και ο Μάρκος, αλλά θα το έχει ανεβάσει ως εφερμής αυτό. Εντάξει. Θα μπορούσε να είναι από τους άθλους. 200 ευρώ για τον Αντώνη, που ήταν πρώτος, παρέμεινε πρώτος, μεγάλωσε και τη διαφορά. 846, 100 Δημήτρης, 0 η Χριστίνα, διαλέγεις κατηγορία. Χριστούγεννα, αρτικόλεξο ή τίτλο ταινίας. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Με δύο παιδιά μόνο Χριστούγεννα θα κάνεις εσύ. Είναι εννοείται και δίδυμα κιόλας. Άντε, άντε. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα στον πίνακα. Τα τριγωνάκια με τα κάλαντα να τα έχουν πάρει ήδη τα κορίτσια σου και ετοιμάζονται να κάνουν εξόρμηση μεθαύριο. Και εσύ γυρίζεις πρώτος για να βρούμε τρεις χριστουγεννιάτικες λέξεις. Δεν είναι ότι είχα απορία. Απλά περίμενα να έρθει. Θα πω το σίγμα. Δεν ξεκίνησε καλά αυτός ο γρίφος για σένα, Δημήτρη μου. Σειρά σου. Το λάμδα. 90 ευρώ για σένα. Και τώρα θα το πω όμως η Χριστίνα, δεν κρατιέμαι που τον βλέπω. Βλέπεις αυτό το γύρισμα στο μανίκι. Αυτά τα έμαθα όταν ήρθα στον τροχό της τύχης. Έλα, από ποιον. Ολόγα, τον παρουσιάστη δεν τα έχεις μάθει αυτά τα κόλπα. Λέγε. Είναι. Έτσι ντε. Και μόδα κάνουμε, και μόδα. Το ρο. Επάνω σου αυτή τη στιγμή έχεις 130. Θα ρισκάρεις τα 130. Όχι, δεν θα το ρισκάρω. Να ξαναγυρίσεις. Καλά έκανες. 3 εκατοστάρικα δωρεπιταγή. Τι 900, όχι για σένα. Για τη φωκαριάρα τη μάνα που σε ακολουθεί κάθε φορά που πας στον τροχό της τύχης. Θα χειροκροτάει η μαμά σου, να ξέρεις. Μην διανοηθείς να χάσεις. Ναι, εντάξει. Έλα. Θα πω το κάπα. Κάπα. Δικό σου. 300 ευρώ, την 900.gr το site, ελληνικά έπιπλα που έρχονται τώρα στα χέρια σου. Λοιπόν, 4.50 έχεις. Θα γυρίσω άλλη μία. Ναι. Θα πω το μη. Πάρτο, 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 το χιλιάρικο. 1456 μπορεί να πάρει 14 φωνή, αν θέλεις. Δεν έχουμε τόσο στην Άρα. Ελληνική αλφάβητο, αλλά εσύ πάρε. Να πούμε το αλφα. Αλφα. Καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τέλειο! Ωραία, έχεις και 1350 και δεύτερη ευκαιρία και τη δυνατότητα να παίξεις και να αγοράσεις φωνή. Όλα για πάρτι σου. Να γυρίσω άλλη μία. Να γυρίσεις. Από το νι. Δημήτρη, δικό σου το παιχνίδι όλο. 1510. Να αγοράσουμε άλλο ένα... Κάνε μια σπατάλη. Άκυρο, θα το πω. Πες το σωστά. Ωραία. Κάλαντα. Προφανώς. Μέλο μακάρονα. Ολοφάνερο. Εδώ σε θέλω. Έλατο. Δημήτρη, ανεβαίνω πάνω στην κερκίδα, εδώ στη θηλυκή εταιρεία που σε συντροφεύει. Γιατί, εντάξει, την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ με τη μαμά, δεν έχεις φέρει όλη την παρέα. Ενώ τώρα εδώ, διακρίνω και δύο ωραίες παρουσίες, την αδελφή σου και την κοπέλα. Για σηκώθετε πάνω. Λοιπόν, δεν μπορώ να μαντέψω ποια είναι η αδελφή και ποια είναι η σύντροφο του Δημήτρη. Για σηκώθετε, σηκωθείτε πάνω τώρα αμέσω και οι δύο. Καλώς ήρθατε. Η αδελφή, ναι. Δημήτρη. Υπάρχει μια ομοιότητα, θα έλεγα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Όταν κέρδισε το αυτοκίνητο, τον άφησε να τον οδηγήσει, το πέρατε όλες και του λέγατε πήγαινε μας μια πόρτα. Δεν με άφηνε να πω. Δεν με άφηνε να το οδηγήσω. Δεν σου άφηνε να οδηγήσει το αυτοκίνητο που κέρδισε στον τροχό της τύχης. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε παλιά άνθρωπε. Όταν χτυπάει το φερμουάρ στο αυτοκίνητο, τρελαίνεται. Τρελαίνεται, ε. Όταν χτυπάνε την πόρτα.
πόρτα με δύναμη, τρελαίνεται επίση. Πρε τσιφούτη, πού να το έχεις αγοράσει κιόλας. Πού να το έχεις αγοράσει κιόλας. Άντε, έλα. Χωρίς, ευχαριστώ πολύ. Όχι, τι νόμισες. Δεν θα μάθω εγώ τι κουμάσι είσαι. Ναι. Άρα το αμάξι το έχεις την πένεση, έτσι. Ούτε λάστι δεν έχει πάνω, ούτε σκόνη. Όχι, είναι τέλειο. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Αν έχεις ελεύθερο Σαββατοκύριακο, έλα πλήθη το δικό μου, έχω το πλήρω από τότε που κέρδισες εσύ το δικό σου. Εντάξει, κάνε μου τη χάρη. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο γύρο. Η επόμενη κατηγορία, Δημήτρη μου, που δεν αφήνεις κανέναν να σου λερώνει το αυτοκίνητο. Βεβαίως. Μαθαίνω μου όλα, μην τα εκτέθεις ανεπανόρθωτα. Είναι. Η κατηγορία είναι αρτικόλεξο. Έχουν σημασία τα πρώτα γράμματα των λέξεων για να βρούμε όλες τις λέξεις βεβαίως αυτό το αρτικόλεξο. Τώρα το τι μπορεί να είναι εκεί πίσω δεν το ξέρουμε. Κάποια εταιρεία, κάποιος οργανισμός, καμιά ομάδα, καμιά ΠΑΕ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Κάτι είναι, θα το βρείτε σε λίγο. Δημήτρη, ξεκινάς πρώτος. Το σίγμα. Τα αρτικόλεξα, αν δεν βάλουμε 3-4 γράμματα, δεν αρχίζουμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι λογικό. Το TAF. Θα γυρίσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Νόμιζα ότι είχες ξαναπαίξει γιατί ξέρεις τους κανόνες. Το νι. Άλλα 20 ευρώ, γυρίζεις πάλι. Άλλη μία δωρεπιταγή 300 ευρώ φτάνει στα χέρια σου, θα μείνει στα χέρια σου όμως. Το κάπα. Τηλιακός.gr, στα χέρια σου. Έπιπλα ελληνική κατασκευή, θεσμοπαράδοντα, έρχονται παντού σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως είναι δικά σου, μπορεί να τα σηκώσεις και να μου πεις αν θέλεις να αγοράσεις πονίε. Συγγνώμη, μου πέσε κάτω από την πολυθρόνα το πόδι. Σου θα... το δίνω. Να γυρίσω. Γυρίζεις, όντως. Ναι. Ρο. Βγαίνει μια άκρη. Ναι. Αλλά μάλλον προς την πάνω μεριά του γρίφου μας. Συνεχίζεις με σύμφωνο ή με φωνήεν. Θα πάρω ένα φωνήεν. Λογικό. Το αλφα. Αυτό λογικό. Όπα. Να και ένα αλφα. Το πρώτο γράμμα στην τρίτη λέξη στο αρτικό λεξό μας. Έλα. Θα το πω. Ολό, το έχουμε. Το έχουμε. Είναι 4,50 φίλε και το ρεπιταγή για έπιπλα, άρα πάμε για τη 1000 ρο, αν το πεις σωστά. Είσαι σίγουρος, έτσι. Ναι. Πώς το. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Λες ότι ο γρίφος είναι Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Οι τρεις τύποι εδώ που βλέπετε σήμερα δεν είναι τυχαίοι. Είναι οι καλύτεροι παίκτες στην ιστορία του τροχού της τύχης που κέρδισαν αυτοκίνητα στο παρελθόν και μεγάλα ποσά. Και γι' αυτό σήμερα είναι εδώ για να δούμε μεταξύ των κορυφαίων παικτών που πέρασαν ποτέ ποιος είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Και για την ώρα κορυφαίος των κορυφαίων με ένα συνολικό ποσό το οποίο είναι 2.060 ευρώ είναι ο Δημήτρης. Έκτος γύρος τώρα. Είναι μπόνους γύρος για 200 ευρώ. Είναι και μπόνους ο γύρος, άλλα 200 ευρώ για όποιον λύσει το γρίφο. Χριστίνα, παίζεις πρώτη, έχεις μείνει τελευταία ωστόσο. Να σου δώσω ένα μικρό δώρο έτσι για να κάνεις... Να μου δίνεις τη γάτα. Να κάνεις ένα... Τη γάτα, ναι. Ακούστε τώρα παιδιά, δίνω γάτα, δίνω γκαντεμή σε άνθρωπο που έχει κερδίσει αυτοκίνητο. Πού φτάσαμε, κύριε μου, πού φτάσαμε, κύριε μου. Δεν την πήρα την πρώτη φορά και το είχα κάπως. Άνθρωπος που πήρε την κατεμή στα χέρια του και μετά πήρε αμάξι δεν έχει βρεθεί ακόμα. Είδες. Χριστίνα μου, η επόμενη κατηγορία είναι. Να το πω, να το πω, να το πω, κυρία, κυρία, ξέρω, ξέρω, να το πω. Όχι, να το πω. Όχι. Έλα, ρε, Σιωσήφινα, μια φορά κι εγώ. Άντε. Ταινία δεν είναι. Τίτλος ταινίας. Τίτλος ταινία, να το κρυφάξω. Το κρυφάξω και τα είμαι μαρτυριάρης. Και μάλιστα έχω μάθει
ότι η ταινία αυτή είναι ελληνική. Άντε για να βοηθήσω λιγάκι. Να δώσω κι άλλη βοήθεια να στρελάνε όλους τώρα. Γιατί ανθρωπάρα, έτσι. Άνθρωπος πάνω απ' όλα. Δεν είναι η ταινία Ρόκι. Γιατί γελάτε, ρε, βοήθησα εγώ. Πάντα. Τώρα δεν ξέρει, δηλαδή, μην μπερδευτείς και δεν κάτι άλλο. Όχι, δεν μπερδεύω. Καλή επιτυχία. Αν και στα ελληνικά Ρόκι δεν υπάρχει, υπήρχε ο Ράκος με το Στάθη Ψάλτη. Σίγμα. Πάρτινα. Και δεν φέρνει την πίσω και 10 ευρώ. Και δεν έπαιρνε το φελιζόλ δώρο που σου έδινα. Πιο μεγάλη αξία έχει. Ναι. Αντώνη, έχεις 880 και πάλι ρε φίλε, ενώ θα ήταν ένα ωραίο ποσό, είσαι δεύτερος. 840 να διορθώσω και είσαι δεύτερος και με μία απόσταση, να, 1200 ευρώ περίπου. Έλα, Αντώνη, να το μικρύνουμε αυτό, έχει 500 άρικα. Για πάμε. Για 10 ευρώ. Το ΤΑΦ. Μπράβο, μείνανε άλλα 1190. Όχι, το έχεις. Πώς τα ροκανίζεις, Αντώνη μου. Θα πω το ρο. Δεν σου έχει έρθει το ποσό που θέλεις το μεγάλο, ρε παιδί μου. Έλα, ίσως τώρα τα 500 άρια να σε περιμένουν στη γωνία. Και το τζάκποτ σου κάνει, ε. Το πι. Όχι. Δημήτρη μου. Θα γυρίσουμε. Θες να το λύσεις. Θα γυρίσουμε, λέω. Γιατί, Δημήτρη, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Θα το λύσει. Α, θα το λύσουμε, θα μπορούσαμε. Όχι. Αυτό το τρ... Είναι, βοηθάει πολύ. Είναι, κάτι είναι. Σε βάζει στο κόλπο. Το κάπα. Μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να ανοίξουμε το τελευταίο γράμμα αυτό, Ιωσήφινα, για να κάνω κι εγώ τον έξυπνο λίγο τώρα, Δημήτρη. Και να σου πω ότι εγώ το έχω βρει. Και το κατάλαβα τώρα εγώ με αυτά τα γράμματα. Άρα μπορείτε κι εσείς πολύ σύντομα. Δημήτρη, σειρά σου, ξανά. Το λάμδα. Σε εμάς θα κάνεις την πρίκα σου, μεγάλε. Σε εμάς θα κάνεις την πρίκα σου. Να το πάλι, 300 ευρώ δωρεάν επιταγή, την 900. Τυχερός, ικανός, ωραίος. Θέλω να δω τι έχεις υποψιαστεί από όλα αυτά. Μπορώ να αγοράσω φωνιέν. Με 3,90, αλλά τα 300 να είναι εδώ. Όχι. Όχι. Θα γυρίσω. Το πι. Θα μου δώσεις μία από τις ατελείωτες δεύτερες ευκαιρίες σου. Σε ευχαριστώ πολύ και έχεις κι άλλη μία στην άκρη. Το πι τι είπαμε πριν από λίγο πάντως, να ξέρεις. Αφηρημένος, ε. Ναι. Σκεφτόσου να τα αμάξια που κέρδισες, ε, και δεν δίνεις σε κανέναν, ε. Σε βάλω εγώ στη θέση σου. Όπα, 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 μεγάλε. Δημήτρη, τώρα αυτό δεν σηκώνει ούτε αστείο πια. Διότι έχεις ήδη 2 χιλιάρικα. Αν λύσει αυτό το γρίφο και εισπράξει σε κάνα χιλιάρικα και ακόμα, πάμε για 3 χιλιάρικα από τώρα. Σε βλέπω να βάζει το αμάξι που κέρδισε, τρομερή αεροδομή καινούργια, ζαντολάρτικα, τιμόνι και να κατεβαίνει σε αγώνε. Ένα σύμφωνο και 500 ευρώ στην τσέπη σου. Το μη. 500! Θα δοκιμάσω να το πω. Δεν την ξέρω ταινία. 8,90 και κανένα 2 χιλιάρικα στην άκρη και μπόνους 200 Ιωσήφινα, πάμε πάνω από 3 χιλιάρικα και δεν είναι καν ο τελευταίος γύρος. Πες το. Η γυναίκα μου τρελάθηκε. Σε μένα, λέει, η δικιά σου γυναίκα έχει τρελαθεί μόλις έμαθε ότι έχεις ανέβει πάνω από 3 χιλιάρικα, Δημήτρη! Πεχταρά! 3,50. Λεξομαχία τώρα. Βάλσαμο τώρα αυτή η λεξομαχία, 200 ευρώ. Αλλά αν δεν την κερδίσει ο Δημήτρης, έχετε τις ελπίδες σας. Η κατηγορία είναι στο πανηγύρι. Για τα πανηγύρια είμαστε, φύγαμε. Πάλι ο Δημήτρης. Έλα, ρε Μητσό.
Παζάρι. Ναι. Κλαρινό. Ρε Τζίμι. Τζίμι, τζίμα θεέ, πάρε και την παέ. Ρε φίλε, άσε κάτι να πέσει κάτω. Άσε κάτι να πέσει κάτω, να πάρει κανένας άλλος. Τι παιχτούρα. Δεν είναι τυχαίοι, παιδιά, δεν είναι τυχαίοι οι παίχτες σήμερα. Και ο Δημήτρης που έχει φτάσει πριν πάμε στο τελευταίο γύρο, έχει φτάσει 3.350 ευρώ, παρακαλώ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει από τότε που εσύ κέρδισες εδώ το αυτοκίνητο είναι ότι έχουμε αυτό το υπέροχο ρολόι, το οποίο δεν το έχεις κερδίσει σήμερα, παρότι έχεις βγάλει 3.350, μπορεί να γίνεις μέτοχος της Έκτρο βέβαια, αλλά δεν το έχεις κερδίσει. Φίλε, είναι κρίμα το Θεό να μείνει αυτό το ρολόι. Θα στο έδινα, εσύ μπορεί να αγοράσει τη μισή εταιρεία. Θέλω, σε παρακαλώ τώρα, να πάρεις αυτό το υπέροχο ρολόι Cosma Sector, το οποίο φορούν κορυφαίοι αθλητές τακτήρων προς τον κόσμο, και να το δώσεις στο κοινό μας, γιατί είναι το δώρο κοινού για απόψε. Στο κοινό μας, το Sector διαφημίσεις. Μετά τη δηλώσεις συμμετοχή που θα μας δώσει τώρα η Ιωσήφινα. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Αυτό που συνδέει την τελευταία εκπομπή της χρονιάς του 2018 για εμάς εδώ με όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Τα προηγούμενα 4 χρόνια, τις προηγούμενες 4 σεζόν, αλλά και αυτή που διανύουμε τώρα, είναι το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Που είναι πίσω μου, είναι το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο αλλάζει έτσι μέσω μακροπρόθεσμα λίγο τη ζωή όσων το κερδίζουν. Φυσικά τα αυτοκίνητα παλαιώνουν, οι άνθρωποι μένουν, η χαρά και οι στιγμές αυτές που μένουν. Όμως σήμερα οι παίχτες που φέραμε εδώ είναι παίχτες που έχουν κερδίσει το αυτοκίνητο στο παρελθόν. Και για πρώτη φορά παίζουν ξανά οι μεγάλοι νικητές. Και είναι ο Αντώνης, η Χριστίνα και ο Δημήτρης που κατάφερε μόνο σε 9 γρίφους, 6 γύρους και 3 εξομαχίες να μαζέψει 3.350 ευρώ. Φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού στην καριέρα σας ως παίκτες στην τροχό της τύχης. Τελευταίος γύρος. Σε αυτόν τον γύρο η κατηγορία έρχεται από την Ιωσήφινα και ο Δημήτρης ποιος άλλος παίζει πρώτος γιατί έλυσε και τη λεξομαχία νούμερο 3. Η κατηγορία είναι παροιμία. Πάμε, καλή τύχη. Δώσε μου τη δεύτερη ευκαιρία που είναι μπροστά σου και παίξε σαν να είναι η πρώτη φορά σε αυτό το γύρο. Το πι. Μηδέν στα δύο δεν στόχα εσένα. Ξανά γίνε. Δεν μπορεί. Κάποια τύχη περιμένει στη γωνία και τη Χριστίνα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε, Χριστινάκι μου. Κινητό, τάμπλετ, MLS, 300 ευρώ. Το σίγμα. Όχι. Δεν σε θέλει, δεν σε θέλει, δεν σε θέλει με τίποτα. Αντώνη. Όχι. Η περίπτωση του Δημήτρη είναι κάτι σαν τον Gastone Duck. Εκεί που ξέρω εγώ, πέφτει κάτω, ρε παιδί μου, σκοντάθηκε, λες, πω, τι άτυχος που είναι, βρίσκει κάνα εκατομμύριο δολάρια στη μέση του δρόμου. Έχασε ουσιαστικά μόνο και μόνο για να ξεμουδιάσει η Χριστίνα και ο Αντώνης λίγο. Έλα. Έλα, ρε, Δημήτρη, έλα. Για να ξεκουραστεί έχασε, επίτηδες. Το ΤΑΦ. 100 ευρώ για σένα, πάμε. Το νι. Και δεύτερη ευκαιρία.
Δυνατός, δυνατός. Μπράβο. Δημήτρη, 260 ευρώ και μια δεύτερη ευκαιρία. Αγόρασε, γύρισε, ό,τι γουστάρεις. Αγοράσω ένα φωνή. Το ε. Θες κι άλλο. Φωνή. Θα γυρίσω. Γιατί φοβάσαι, μην ξεμείνεις από λεφτά. Γιατί έχεις 4.500. Έλα. Αυτά τα έπειλα στα έχουν παραγγείλει σπίτι, δεν γίνεται αλλιώς. Θα πάρεις μία για κάθε υλικό που σε συνοδεύει σήμερα. Το κατάλαβα αυτό, να πάρουν όλοι έπιπλα. Το λάμδα. Λάμδα. Έπιπλα 900 ξανά στα χέρια σου, 300 ευρώ σπίτι σου τα έπιπλα. Αμέσως τώρα, μπράβο. Μπράβο. Δημήτρη μου, είσαι πάρα πολύ κοντά στο τελικό, έχεις 500 ευρώ. Θα γυρίσω. Να γυρίσεις. Με την τύχη που έχεις, εγώ θα γύρισα. Αλίμονο. Το κάπα. Ένα sector no limits με ατσάλινο μπρασελέρ στο χέρι σου. Έχει γίνει φοβερό ρολόι, το καπάκι και κορώνα, κρύσταλλο ζαφύρι και μια ικανότητα κατάδυσης. Αν δεν κάνεις κατάδυσης, με το ρολόι είναι ευκαιρία να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσεις, γιατί φτάνεις σε βάθος κουστό. Όχι, Ζακ, ζήλ. Θα το πω. Θα το πεις. Θα το πω. Παιδιά, έχουμε μια περιπτωσάρα εδώ. Μόλις βρήκαμε τον κορυφαίο παίχτη όλων των εποχών, όλων των τροχών της τύχης στην Ελλάδα, 13 σεζόν από το 90 μέχρι σήμερα. Πες το. Όλα είναι καλά όταν τελειώνουν καλά. Όλα είναι καλά όταν τελειώνουν με 4.000 και κάτι ψηλά. Είναι ο Δημήτρης. Εσείς που είσαστε οι πρώτοι και κορυφαίοι παίκτες εδώ, οφείλετε να παραδεχτείτε ότι αυτός εδώ ο τύπος δεν πιάνεται με τίποτα. Με τίποτα. Όχι μόνο στα 5 χρόνια που είμαι εγώ εδώ σε αυτό το πόστο, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας του 90, τέτοιος παίχτης δεν πέρασε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου. Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ να συνεχίσετε την εκπαίδευση με τα υπέροχα παιδάκια σας, να μας φιλήσετε. Ο Δημήτρης, όχι μόνο, κέρδισε το αυτοκίνητο το 2016, πήρε και λεφτά τότε, παίρνει σήμερα άλλα 4.050 ευρώ. Σταμάτα βρε να είσαι τροπαλός, άντε. 4.000 έβγαλες και το αμάξι είναι γυαλισμένο. Ωπ, φίλε, Nissan Juke δεν έχεις όμως. Κάτσε ρε φίλε, μπας και οδηγείς κανένας άλλος στην οικογένεια τίποτα. Πάρε το κλειδί, γουστάρω να το κρατάς. Μπας και γίνει φίλε... Μπας και γίνεις ο καλύτερος παίκτης παγκοσμίως. Έλα. Μία ερώτηση μόνο, να σου κάνω αφού σου θυμίσω ότι έβγαλες 4.000. Τέσσερις επιταγές, 900, έχεις επιπλώσει σπίτι. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να παντρευτείς, αλλά είσαι έτοιμος. Σε περίπτωση τέτοια. Έχεις πάρει και ένα ρολόι Σέκτορ. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κέρδισες την τρίτη σεζόν του τροχού, ο τροχός του τελικού ήταν οριζόντιος ή κάθετος? Κάθετος. Ήτανε κάθετος. Τόσο παλιός είσαι. Παλιός. Παλιοσυρά. Βάλε 4.000, 2 σε κάθε τσέπη και ξαναγύρισε να πάρεις και το δεύτερο αυτοκίνητο και να γίνεις ο πρώτος παίχτης στον κόσμο που κερδίζει 2 αυτοκίνητα στον τροχό της τύχης. Το εύχομαι. Πάμε! Καλή. Οκτώ. Θα σε ρωτήσω ποιο νούμερο είχες φέρει την προηγούμενη φορά που έβγαλες το αμάξι. Το 11. Το 11. Δεν είναι το 8. Φέρε το μου, σε παρακαλώ. Και έλα δίπλα μου. Τη διαδικασία την ξέρεις, η Ιωσήφινα είναι εδώ για να μας δώσει την τελευταία κατηγορία. Η κατηγορία είναι ξενομανία. Λοιπόν, ξενομανία. Ξέρεις την κατηγορία. Πάμε να βρούμε τις δύο λέξεις βάζοντας γράμματα. Λάμδα, πι, σίγμα, τάφ και αλφα. Αφού εμφανιστούν αυτά, θα πεις τα δικά σου. Okay. Παρακαλώ. Το μη, το κάπα, το νι
Μας έχει μείνει μια φωνή, δεν είχε αλφα. Για σκέψου. Όμικρον. Κάποια φωνή σίγουρα είναι δυνατό αφού δεν υπάρχει αλφα. Ναι. Αν είναι το όμικρον, είσαι ωραίος. Πάμε. Μία λέξη, ξένη, μία ελληνική. Πάμε. Για μας βοηθήσανε και τα γράμματα. Δεν πειράζει. Πάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρεφρέν, από εδώ σε εδώ ήτανε, αν είχες πει το έψιλον... Ναι. Αν είχες πει το έψιλον, θα είχες εμφανίσει όλη την πρώτη λέξη και τρία από τα πέντε γράμματα. Και θα το είχαμε έτοιμο. Παιδιά, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά η επιλογή των γραμμάτων. Αν ήταν διαφορετική, ναι, θα μας είχε λύσει σίγουρα το 80% του γρίφου. Πειράζει, τι να πειράζει ο άνθρωπος. 4.000 σήμερα εδώ και ένα μάτι το 16. Δηλαδή, ρε φίλε, για να καταλάβω. Εσύ συνολικά από τον τροχό της τύχης έχεις πάρει κοντά 6.000 και ένα αυτοκίνητο. Σοβαρά, θέλω να σε έχω φίλο μου, να βγαίνουμε κάθε μέρα μαζί. Κάπου. Μπέζεται. Η αλήθεια είναι ότι όντως σήμερα έγινε ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στον ελληνικό τροχό της τύχης. Ναι, αυτό εδώ το πρόσωπο που βλέπετε. Αυτό το πρόσωπο. Να το θυμόσαστε. Δεν ξέρω που έχεις να κάνεις ρεβεγιόν μεθαύριο, αλλά άμα μπορείς, περνά για το σπίτι μου μια βόλτα, εντάξει. Λοιπόν, θα ήταν πιο ωραία να κλείναμε και με το άνοιγμα του φακέλου, το οποίο είχε μέσα επίσης... Σοβαρά τώρα. Έφερες και το αυτοκίνητο ξανά. Το φέραμε. Έφερες το αυτοκίνητο ξανά. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, ο τύπος αυτός. Πες το έψιλον. Πες το έψιλον. Πες το έψιλον. Πεχταρά μου. Δεν πειράζει, πες. Έφυγες ταξίδι. 4.000 το δουλαπάκι του αυτοκινήτου που κέρδισε. Ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών για να σας δείχνει τον δρόμο για το 2019. Κάπου το ολοκληρώνουμε και εμείς. Πού είσαι, Γιωσήφινα μου, έλα την αγάπη μου. Γιατί εδώ σας αποχαιρετούμε. Κρίμα που τελειώσαμε με το αυτοκίνητο εκεί και όχι και αυτό στη χέρι σου. Παρακαλώ το κλειδί. Κάποιος θα το χρειαστεί γιατί και του χρόνου, σε λίγες μέρες δηλαδή, ο τροχός της τύχης συνεχίζει. Συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά, γιατί όποιος γυρίζει κερδίζει.